Σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλοι και φίλες, ρίξαμε ζάρια οι πέντε που θα μιλάγαμε και ήρθα πέμπτος και γι' αυτό εγώ μιλάω για τη φορολογία, το πιο πιασάρικο θέμα. Η φορολογία όμως είναι πολύ σημαντική υπόθεση για να την αφήσουμε στους αντιπάλους μας. Είναι πολύ σημαντική υπόθεση. Και για να μιλήσουμε για τη φορολογία, πρέπει πρώτα να μιλήσουμε για ποιες δυνάμεις χρεοκόπησαν τη χώρα. Για ποιες δυνάμεις δεν είχαν κάνει τίποτα για τη φοροδιαφυγή τα τελευταία 30 χρόνια. Για ποιες δυνάμεις μας αφήσανε το 2009, με ένα έλλειμμα πρωτογενές 24 δις. Δεν μπορώ να σκεφτώ αν είχα 24 δις τι θα μπορούσα να πω στους υπουργούς από πίσω, όχι στον Αλέξη γιατί είναι φιδωλός όπως ξέρουμε, αλλά τουλάχιστον στους υπουργούς θα μπορούσαν να κάνουν θαύματα. Αυτά τα 24 δις χρειάστηκε από την κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου 63 δις μέτρα. Και χρειάστηκε και εμείς να συνεχίσουμε με την αύξηση της φορολογίας, αλλά από όλη την αύξηση της φορολογίας στα τρία μνημόνια εμείς είχαμε μόνο 17% και αυτοί είχαν 83%. Το πρώτο συμπέρασμα, πριν από την κρίση, το 2009 είχαμε 10 χρόνια με μεγάλους ρυθμούς ανάπτυξης και πολύ χαμηλή φορολογία, κάτω από το μέσο της Ευρώπης. Δεν φάνηκε αυτό να δούλεψε μόνο με αυτά τα δύο στοιχεία. Δεν φάνηκε να δούλεψε. Και άρα αυτά που είπε η Έφη και αυτά που είπε ο Αλέξης πρέπει να τα πάρετε πολύ σοβαρά για την ποιότητα της ανάπτυξης. Τι καταφέραμε εμείς στις 9-10 μήνες που βγήκαμε από το μνημόνιο? Καταφέραμε να μειώσουμε μεσοσταθμικά τον ένφια κατά 10% για το 2019, 30% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες. Κάναμε τη ρύθμιση για τις 120 δόσεις. Κάναμε τη μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, που τώρα είναι 6% και ακούω με τη Νέα Δημοκρατία το 11-22 θα πάει στο 11%. Κάναμε σταδιακή μείωση του φόρου επιχειρήσεων από 29 στο 25, 1% αρχίζοντας από φέτος. Και βεβαίως κάναμε και πολλά θεσμικά μέτρα, γιατί μέχρι να έρθουμε εμείς οι πλούσιοι πληρώνανε φόρους με θελοντική βάση, και για να υπάρχει ένα σύστημα διασταύρωσης ανάμεσα στις φορολογικές δηλώσεις και τους τραπεζικούς προϋπολογισμούς, τις τραπεζικές καταθέσεις. Τι θέλουμε να αποφύγουμε? Ένα πράγμα. Φοροαπαλλαγές για τους λίγους, συνέχιση της λιτότητας για τους πολλούς. Αυτό μπορώ να σας το υποσχεθώ ότι είναι ο πυρήνας της στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας. Για ένα πράγμα είμαι σίγουρος, ότι η δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας να μειώσει το φόρο των επιχειρήσεων από 28 στο 20 θα το κάνει. Γιατί αυτή θα είναι προτεραιότητα. Μόνο που αυτό κάνει ένα δις. Και από πού θα βρουν τα άλλα λεφτά για το πρόγραμμά τους, αν ένα δις πάει για τους φόρους στις επιχειρήσεις? Ένα είναι. Υπουργός Οικονομικών είμαι. Λοιπόν, σε όλες τις δεξιές κυβερνήσεις τα τελευταία 20 χρόνια έχουν υποσχεθεί ότι η μείωση της φορολογίας θα αυξήσει τα έσοδα και θα αυξήσει και την ανάπτυξη. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα? Τελευταία χρόνια ο Τραμπ μείωσε το φόρο στις επιχειρήσεις, δεν αυξήθηκαν τα έσοδα και τώρα τα τελευταία στοιχεία για την ανάπτυξη είναι πολύ δυσμενή για την δεξιά στην Αμερική. Άρα αυτό που πρέπει να αποτρέψουμε είναι μια στρατηγική που θα μειώσει τους φόρους για αυτούς που έχουν ήδη λεφτά και να μην επιτρέψουμε τη συνέχιση της φοροδιαφυγής σαν εθνικό σπορ. Τι σχεδιάζουμε? Σχεδιάζουμε μετά από το 2009
και για το 20 και για το 21 και το 22 ένα πακέτο που είναι ισορροπημένο με μέτρα που θα επηρεάσουν τόσο την παραγωγή τόσο και την κατανάλωση. Μείωση της προκαταβολής φόρου στα 50% για φυσικά πρόσωπα και προσωπικές επιχειρήσεις. Σταδιακή μείωση του πρώτου κλιμακίου του φόρου εισοδήματος στο 20%. Κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης για εισόδημα ως 20.000 και μείωση συντελεστών για μεγαλύτερα εισοδήματα. Μείωση του έμφυα κατά 30% μεσοσταθμικά για το 2020 και 50% για τις χαμηλές και μεσαίες περιουσίες. Πού διαφέρουμε εμείς από αυτό που σας υπόσχεται η Νέα Δημοκρατία? Πρώτον, ότι οι αλλαγές στην εισφορά αλληλεγγύης που προτείνουμε οδηγούν σε πλήρη απαλλαγή το 92% των φυσικών προσώπων, μετριάζοντας όμως την απώλεια εσόδων σε σχέση με την πρόταση της Νέας Δημοκρατίας κατά μισό δις. Δεν είναι καλό αυτό το μισό δις να πάει σε νοσοκομεία, σε σχολεία και σε άλλες ανάγκες, να μην είναι ισορροπημένη η πολιτική μας. Δεύτερον, η μείωση του έμφυα, όπως εμείς τη σχεδιάζουμε, δίνει μεγαλύτερη ελάμφρυνση στη μεσαία περιουσία, ενώ αντίθετα οι υποσχέσεις της Νέας Δημοκρατίας θα έχουν μεγαλύτερα ωφέλη για τις μεγάλες περιουσίες. Τρίτον, αυτό που κάνουμε για τη μείωση προκαταβολής φόρου και συγχρόνως αυτό για τις αποσβέσεις για τις επιχειρήσεις, για τις επενδύσεις, άρα να παίρνουν χρήματα μόνο άμα κάνουν επενδύσεις, όχι να παίρνουν χρήματα για να τη βάλουν στην άκρη, είναι μια μορφή ρεστότητας για την κοινωνία και για την οικονομία. Τελειώνοντας, θέλω να πω το εξής. Έχει γίνει πάρα πολύ σπέκουλα για την μεσαία τάξη και εμάς. Εμείς καλούμε τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα να σκεφτούνε πάρα πολύ σοβαρά. Να σκεφτούνε τι πήραμε, τι προσπαθούμε να κάνουμε, τι θέλουμε να αποτρέψουμε και τι προτείνουμε. Είναι μια ιστορική στιγμή για τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα στην Ελλάδα να αποφασίσουν πού θα πάνε, γιατί όταν πήγανε με τη δεξιά, παντού στον κόσμο καταστραφήκανε. Σήμερα πρέπει να αποφασίσουν για τη ζωή τους. Και μετά από αυτό δίνω το λόγο στην, κατά την άποψή μου, καλύτερη μεταγραφή στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, τη Μαραλίζα Ξενογεννακοπούλου.